σπουδές μου ήταν στην Αθήνα. Σε συνέχεια, από το 1996 που παντρεύτηκα με τη γυναίκα μου, την Άνση, ήμασταν εκεί. Δεν υπήρξε ποτέ γέννηση. Ξέρετε, δεν με απασχολεί το φαγητό, ας πούμε, ή το... Εντάξει, δεν ξέρω να μαγειρεύω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι να φτιάχνω ένα πολύ καλό ελληνικό καφέ και να βράζω αυγά. Αυτά τα κάνω μια χαρά. Αλλά δεν είναι αυτό. Εκείνο το οποίο πραγματικά με δυσκόλεψε, και έτσι το λέω για πρώτη φορά, είναι όταν γυρνούσα το βράδυ σπίτι και ήμουν μόνος μου. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος σπιτόγατος. Η ξεκούρασή μου είναι το σπίτι. Είναι οι τρεις γυναίκες μου, η Νάνση, η Ευελίνα και η Κωνσταντίνα, η οποία φέτος θα πάει τρίτη ηλικία, οπότε μπήκαμε σε μια συντελική χρονιά και την δύσκολη χρονιά. Οπότε αυτή ήταν η δυσκολία μου, να γυρίζω το βράδυ και να είμαι μόνος μου. Και ξέρετε, καμιά φορά και στην Αθήνα, παρόλο που ήταν οι τρεις γυναίκες εκεί, μπορεί να γυρνούσα στο σπίτι τόσο κουρασμένος που να μην ήθελα να τις ακούσω. Έτσι, αλλά είναι δύσκολο να έχεις τρεις γυναίκες μέσα στο σπίτι. Είναι δύσκολο, αλλά πιστέψτε με, πραγματικά.